Καλημέρα, λατρεμένα μου πλάσματα. Η μέρα είναι Δευτέρα, 5 του μήνα. Θέλω να σας πω ότι είναι αρκετά νωρίς. Είναι 8.30, 9 η ώρα το πρωί και εγώ ετοιμάζομαι να πάω στη δουλειά μου. Θα σας πάρω μαζί μου. Άνοιξα αυτό το vlog γιατί αυτή η εβδομάδα και η επόμενη έχει πάρα πολλά. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το vlog. Ζηλεύω και λίγο που βλέπω το vlog μας στον άλλον. Οπότε λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα, μου το ζητήσατε κιόλας. Θέλω να σας πω ότι σήμερα θα είναι μια πολύ χαλαρή μέρα, έτσι, με δουλειά και λίγα πραγματάκια. Μανστεράκι δυνατό για να ξεκινήσει η μέρα. Έχω κόψει τον καφέ καιρό, αλλά το έχω αντικαταστήσει με μάνστερ, όπως ξέρετε. Τα ζώδια και τα άστρα δείχνουν τη χειρότερη εβδομάδα των αιώνων για εμένα. Έχουμε και μια πανσέλινα που έρχεται, οπότε καταλαβαίνετε ότι άμα δεν πάει καλά αυτό το vlog, θα το ρίξουμε στα ζώδια. Φιλιά και πολλά και τα λέμε σε πολύ λίγο από τη δουλειά. Ναι, τα μιτσανάκα! Σκύβω για να φαίνομαι στο πλάνο. Έλα ρε, ξεκόλα, δεν είμαι τόσο κοντή. Μην παραπλανείς τον κόσμο. Θέλω να πω ότι φτάσαμε στην εργασία μας. Ένα διάβασμα να σου κάνω. Διάβασμα. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε παπούτσι, το παπούτσι. Το παππού. Δεν μπορώ με αυτό το παιδί, δεν μπορώ. Κάθε μέρα έρχεται σαν να είναι σε runway. Δηλαδή, πραγματικά. Φιλάκια πολλά, πάμε να κάνουμε ότσου. Ότσου. Α, δείτε και το δέντρο. Σου εσένα που μπρος με ένα πόρτα και μόνοι μας. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ. Έχεις κάρτα όμως για να ανοίξουμε? Ούτε χρειάζεται. Ούτε εσύ την έχεις σήμερα? Πρέπει να την έχουμε στην τσάντα μου, είμαι σίγουρος. Γιατί έξω πρέπει να ανοίξουμε με κάρτα. Παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία που στόλισαν. Πόσο μ' αρέσουν τα Χριστούγεννα. Θέλω να πεθάνω. Δεν θέλει Χριστούγεννα καθόλου. Και εγώ τα αγαπώ και τώρα έχει μπλέξει με την τρελή που αγαπάει τα Χριστούγεννα και τραγουδάει Jingle Bell Rock. Jingle Bell, jingle. Κοιτάξτε τι ωραία! Αυτό το δεντράκι λίγο εδώ να είχαν βάλει περισσότερα φωτά και θα ήταν ακόμα καλύτερα. Παιδιά, φεύγουμε από την Καναλάρα. Θέλεις να μας πεις λίγο πότε είναι το πάρτι σου? Το πάρτι μου είναι στις 24 Δεκεμβρίου στο Μπούζ, ώρα 11. Θα χωρέσετε αυτή τη φορά γιατί τα πάρτι Barbie ψυχανέλα είναι λίγο sold out κάθε φορά και δεν μπορούν να χωρέσουν. Σε όποιο μέρος και να κλείσουν, νομίζω το ΆΚΑ σιγά σιγά. Κοίταξε, πρέπει να ονειρεύεσαι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι που είμαστε ένα πετυχημένο πάρτι. Είστε πολύ πετυχημένοι και μπράβο σας γι' αυτό. Πηγαίνετε και στις 24 του μήνα, μα είμαι εδώ, θα έρθω κι εγώ. Δεν έχω την κάρτα, θα κάνουμε λίμπο. Πάμε να κάνουμε λίμπο. Θέλω να το γράψω αυτό. Δεν μπορώ. Θα προσπαθήσω να κάνω κι εγώ. Μαζί με την κάμερα. Είναι πολύ κοντό. Είναι πιο κοντό και από την... Εσύ. Τη μοίρα μου. Φιλάκια. Φιλάκια, Βίκη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Σήμερα Δευτέρα και αποφάσισα να πάω γυμναστήριο. Θα επιστρέψω στα γυμναστηριακά μου. Εύχομαι επιτυχώς, γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη από τη δουλειά και πρέπει κάπως να το χώσω στο πρόγραμμα. Όπως και να το κάνουμε, δεν πρέπει να το αναβάλω, παιδιά. Έχω πει ότι θα πηγαίνω γυμναστήριο και θα πηγαίνω. Έχω βάλει λοιπόν τα αθλητικά και είμαι έτοιμη να πάω. Θέλω να σας δείξω τρεις πολύ σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μου εδώ. Αυτοί τα τρώμανε όλα. Γεια σας! Τι φάρσα είναι. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό το πλάσμα εδώ με κάνει κάθε μέρα χαρούμενη. Εσύ με κάνεις κάθε μέρα. Είναι τρελή. Την αγαπώ. Ταιριάζουμε. Είναι το ξωτάκι. Είναι το ξωτάκι και κοίτα το μάτι. Ναι. Θα τρελαθώ, παιδιά. Ναι. Τελειώσαμε δουλειά για σήμερα. Ζούμε ακόμα. Το τραγούδι θα είναι «Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα». Τελείωσε την προπόνησή μου. Νιώθω φρέσκια, νιώθω καταπληκτικά. Είναι δεύτερη μέρα συνεχόμενη με δουλειά.
8 ώρες και μετά βράδυ προπόνηση. Θα προτιμούσα να πηγαίνω πρωί, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν το έχω καταφέρει ακόμα, ξέροντας ότι θα δουλεύω και μετά σε καθημερινή βάση να το κάνω. Δεν έχει κρατήσει, το έχω κάνει 1-2 φορές, αλλά παιδιά δεν κράτησε, δεν έχει διάρκεια, γιατί κουράζομαι μετά και όπως και να το κάνουμε, καταλαβαίνετε. Τώρα πάω σπίτι να δοκιμάσω κάτι έτσι ελαφρύ να φάω και να μην φάω και καθόλου, να σας πω μια αλήθεια. Ακούω Demi, που την αγαπώ, και θέλω να σας πω ότι όλοι έχουν καθυλωθεί στο Μουντιάλ και στο ποδόσφαιρο. Έχουμε χάσει τον αντρικό πληθυσμό. Η μέρα είναι Τετάρτη, πάμε στη δουλειά 9 η ώρα το πρωί. Συγγνώμη, γιατί έχω κάποιες μέρες που δεν σας κλείνω το vlog. Έχουμε να το κλείσω αυτή τη φορά. Για γίνε λίγο και από την άλλη μεριά. Αυτός είναι ο ένας γατούλης που έχουμε εδώ στο Open. Υπάρχει κι άλλος ένας που είναι πολύ χαδιάρης εξίσου. Ο Κανελής. Πώς τον λένε τον Κανελή? Δεν ξέρω. Ένας που έρχεται και μας τρίβεται και αυτός πάλι. Γεια σου! Αγάπη μου, αγάπη μου! Τι όμορφα που θα ήταν. Εγώ σήμερα σχολάω νωρίς, παιδιά, και δεν θέλω να φύγω. Δεν θέλω να φύγω! I'm addicted to the channel! I'm addicted to you! I'm addicted to the cameras, the photos, the everything! The photos! The cottage! Put the coat down slowly! Ποιος και ποια ήρθε να με πάρει από την Open Ara? Τι κάνετε? Γεια σας, κυρία Ανίτα! Πώς είστε? Ήρθαμε να φορτώσουμε την Ανίτα μαζί με το Λάκη, ναι, για να την πάμε να κάνει τα νύχια της! Θα γίνει χαμός σήμερα, παιδιά! Κάτσε αγάπη μου κάτω, μην δες... Παιδιά, κοιτάξτε τι κούκλος! Κοιτάξτε έναν κούκλο! Θα τρελαθώ! Καλέ, δεν το έχουμε στο καναπετάκι, κάτσε! Θα βάλω να έρθετε στο Χαϊδάρι να επισκεφτείτε αυτό το υπέροχο μέρος, να κάνετε νύχια, να κάνετε πόδια, να κάνετε τα πάντα. Bandley και ο καφέ. Bandley. Εγώ έχω πάρει καφέ. Όχι, ποτέ, δεν σας λέω που έχω πάρει. Εμείς έχουμε πάρει κοκτέιλα. Κοκτέιλάκι έχουμε πάρει. Και θέλω να σας πω ότι βιαστείτε να κλείσετε τα ραντεβού σας τώρα, γιατί παιδιά, Χριστούγεννα. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται ένας χαμός, δεν θα προλαβαίνετε. Παιδιά, αυτό είναι το παραμύθι. Και είναι όντως λίγο σαν παραμυθάκι. Θα τρελαθώ. Είναι τέλειο, παιδιά, αυτό το μέρος. Μα τι θεάρας. Ευχαριστούμε που μας έφερες εδώ. Θα μπούμε στο μαγαζί για να δούμε το reaction στο παραμύθι. Παραμύθι. Εδώ, στο πανέμορφο που είμαστε. Σε πόλη. Σε πόλη. Σε πόλη. 176. Πάμε να φάμε. Είναι τέλειο. Τι ωραίο που είναι. Ένα λεπτό λίγο να δείτε τι ωραίους καταλόγους, ο γενναίος φώτος, ο Πινόκιο. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Παιδιά, είναι τέλεια! Καλησπέρα σας, καλημέρα σας, θέλω να σας πω όλα τα καλή, γιατί δεν έχω ανοίξει το vlog σήμερα. Και πού με αφήσατε? Στο Nail Spot. Πού με βρίσκετε? Στο Nail Spot στο Χαϊδάρι. Και ήρθα να φτιάξω φανταστικά, φανταστικά νυχάκια, δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Κοιτάξτε παιδιά τι μου έκανε αυτή εδώ η κοπέλα. Τι μου έκανες? Κάτι απλό, λιτό και χριστουγεννιάτικο πάνω πολύ. Χαμός τώρα τα Χριστούγεννα, ε. Ναι. Τι σου ζητάνε περισσότερες? Κυρίως κοριτσάκια τεχνητά. Ωραία.
οι πιο μεγάλες ηλικίες είναι μόνιμο. Είμαι δηλαδή στις μεγάλες. Όχι, όχι, είσαι σε τις εξαιρέσεις που ζητάνε μόνοι. Τον 21. Θα κάνω κι εγώ τεχνητά, θα έρθω και κάποια άλλη στιγμή. Μπορείς να τα μακρύνουμε. Θα τα μακρύνουμε οπωσδήποτε και θα κάνουμε κάτι fancy έτσι σε ασπρόμαυρο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν καταπληκτικό, θα το κάνουμε. Λίγο να απολαύσω αυτό το Christmas spirit και το πουτανί και μετά θα έρθω για κάτι ασπρόμαυρο και κάτι λίγο πιο σοφιστικέ, αλλά μακρύ, μακρύ, μακρύ. Όποτε θέλεις. Θα έρθω. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Σας αφήνουμε εδώ, φιλάκια, να πούμε ότι εγώ σήμερα έχω τη γιορτή μου, παιδιά. Σηκώθηκα το πρωί πάρα πολύ νωρίς. Δούλευα από τις 9 μέχρι τις 5 και πήγα και γλυκά στη δουλειά. Δεν σας έδειξα τίποτα γιατί ήμουν μέσα στο τρέξιμο. Θέλω να το ξέρετε ότι σήμερα γιορτάζω. Οπότε έτσι, άλουστη που είμαι, ταλέπορη, αλλά με τέλειο νύχι, παρακαλώ πολύ, θα πάμε να πιούμε και να φάμε με τους φίλους μου που έχετε πάρα πολύ καιρό να τους δείτε και θα τους δείτε τώρα εδώ. Χρόνια πολλά, σανούλες. Να μας χαίρεστε. Τι Πέκ, να πω. Σε αυτή τη γυναίκα που θα μπορούσε να είναι μοντέλο, ρε. Θα μπορούσε, δεν είναι όμως. Θα μπορούσε. Πρέπει κάπως λίγο να το κοιτάξεις. Κοίτα εδώ. Τι να κοιτάξω τώρα. Κοίτα το λάμψη. Κοίτα εδώ μάτι. Κοίτα χαμόγελο. Κοίτα βλέμμα. Κοίτα δέρμα. Κοίτα σώμα. 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 Πείτε δηλαδή, και λίγο σώμα. Όχι, έχω πάρει και μισή σκυλιά, αλλά δεν πειράζει. Πούντα. Πού είναι. Είναι. Στα μαλλιά. Στα μαλλιά. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Καλησπέρα πολύ λατρεμένα μου, αγαπημένα μου πλάσματα. Θέλω να σας πω ότι η μέρα είναι Δευτέρα. Δευτέρα βράδυ σας ανοίγω αυτό το κατακαημένο το vlog. Σας άφησα Παρασκευή βράδυ που είχα βγει με τους φίλους μου να κεράσω γιατί ήταν η γιορτούλα μου και σας ανοίγω τη Δευτέρα γιατί όπως και να το κάνουμε παιδιά, Σαββατοκύριακο ήμουν μέσα στο τρέξιμο, μέσα στον κακό χαμό. Δεν έκανα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον πέρα από μοντάζ και δουλειές σπιτιού, οικοκυρικά, πράγματα τα οποία και να σας έδειχνα θα ήσασταν σε φάση βαριέμαι. Τώρα φεύγουμε από το κανάλι, δουλεύαμε σήμερα φουλ, ξύπνησα νωρίς, αλλά και πάρα πολύ νωρίς πρέπει να σας πω. Αγαπημένος μου φίλος κρατάει ανοιχτή την πόρτα να περάσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τεράστια shout out του, τα έχω κάνει, μην πω τώρα πόσο σήμερα. Μπαλόνια. Συγγνώμη. Μπαλόνια. Μπαλόνια, αερόστατα θα έλεγε κανείς, γιατί το έχω δείξει. Ό,τι πιο άχρηστο σε μουσική θα μπορούσε να ακούσει, έχουμε πάει σε άλλες εποχές, σε άλλα χρόνια, σε άλλες μέρες. Και το έχω δείξει πράγματα που δεν νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρον και πολύ. Η μωρή μου είναι σε φεγγάρι. Αλλά να πούμε ότι, να το πω. Ποιο? Ότι μου έδειξε ένα βίντεο κλιπ της Κρυσταλίας. Την οποία η Κρυσταλία δεν ήξερε πως ήταν πριν από 9 χρόνια που έκανε με τους Other View το I'm the one. Και μπήκε σε ένα τέλειο βίντεο κλιπ που έκανε η Κρυσταλία το Φώτα. Θα σας το βάλω εδώ από κάτω να το δείτε. Φώτα. Να το δαμάσετε κι εσείς. Φώτα πάνω μου και όλοι μιλάνε. Ήρθε το πλημανάκι το υπέροχο να μας πάρει πάλι καλά. Ήρθε παιδιά να πάμε προαστιακό. Εγώ να πάω Σύνταγμα να πάρω μικρόφωνα, κάρτες, γιατί έχω ξεχάσει τα μισά και πάω μετά στη Μέδουσα, τη Μέδουσα της καρδιάς μας, που θα είναι για ακόμα μόνο μία παράσταση στο θέατρο Φάμπρικα. Πάω να κάνω βιντεοσκόπηση, πάω να κάνω συνέντευξη στα παιδιά μου και μετά σπίτι. Θα τα καταφέρω, πιστεύετε. Έχει έρθει και η μάνα σήμερα από τη Λιβαδιά για να κάνει κάποιες δουλειές και είναι στο σπίτι μόνη της. Και, α, πολύ ωραίο αυτό το κόκκινο. Πολύ μου αρέσει αυτό το κόκκινο του αμαξιού. Θα φύγει το βανάκι, θα μας αφήσει πίσω και θα έχει και δίκιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Αυτό το κόκκινο πιστεύω ότι είναι καταπληκτικό πάντως. Θα ήθελα έτσι μια τέτοια φωτογράφηση με κόκκινο από πίσω. Πάω πίσω. Άνοιξε και την πίσω πόρτα και βγαίνει. Έχει πρόβλημα. Σ' αγαπώ. Σκασίλα του.
Αθήνας, στα δεντράκια, είδα καρδούλες, είδα ανθρωπάκια. Γίνεται χαμούλης, πήγα να φάω τούμπα και θα σας την έγραφα και θα σας την έδειχνα και αυτή. Πάω στα public να πάρω μικρόφωνο, να πάρω και μια καρδούλα γιατί μου έχει τελειώσει. Ταυτόχρονα ακούω στο ακουστικό μου, αχ η καρδιά μου πώς την πάει. Λοιπόν παιδιά, είμαι με τη μία τη μοναδική Μαρίλα τη Μητρούση που αν έχει κάνει αυτό χωρίς για μένα, αρχικά έχει υπάρξει μοντέλο μου, πες το. Μια φωτογράφηση ζήτησα να γίνει αυτή τη βδομάδα, δεν την πιέζει. Θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε και θα είναι grande. Θα το δω. Το υπόσχομαι εδώ στο vlog αφού το είπα έγινε, γιατί να το ξέρεις. Εγώ δεν πάω σε άλλο φωτογράφο, λυπάμαι. Τη Μαρία τα πράγματα γκρεμίστη. Από τη χαρά τη. Δεν είναι μόνο τα μαζί σου. Το είπε, τώρα πάει. Μου γίνει στην κάμερα. Πε κάτι λίγο, δώσε κάποιο spoiler. Παρασκευή, ναι. Στις 9, στο Sky, στο Ργή. Υπάρχει κάποιο spoiler που μπορεί να δώσει για το μέλλον αυτή τη κατάληξη. Ποιε κατάληξει? Τη δική σου. Τι να πω, τι θέλει. Σειρά. Α, ναι, ζω. Ζει, βασιλεύει. Αυτό είναι. Και μπορεί να μα πει κάτι παραπάνω από αυτό. Όχι. Εντάξει. Είμαι εδώ με τη Μαρία την Αποστολά του μου. Τι κάνεις? Καλά. Πώς νιώθεις μετά την παράσταση? Πριν την παράσταση. Πριν την... Μετά δεν ξέρω, θα σας πω λίγο. Είμαστε πριν την παράσταση τώρα. Ναι, περιμένουμε. Ελάτε παιδιά. Ελάτε. Ελάτε είστε? Να ξεκινήσουμε. Μην κρατάτε αγωνία. Θέλω να παίξω. Είναι... Πρώτη-τελευταία παράσταση. Ναι. Νιώθω ότι έχει κάνει τον κύκλο της. Όχι, καθόλου. Θέλεις κι άλλο. Καθόλου. Κι εγώ. Παιδιά, δεν θέλω να σταματήσει. Δεν θέλουμε να αυτή τη ρουτίνα, την αγαπώ. Αλήθεια. Εγώ... Ναι. Και είναι ψυχοφθόρα ρουτίνα, εγώ θεωρώ. Βέβαια, εντάξει, εσύ έχεις βρει τα τεχνικά σου όπλα και τα ναι, μέσα. Τώρα έχω ξεκινήσει να βρίσκω λίγο την. Τα πατήματα, ναι. Την ηρωίδα σου. Ναι. Θες 10 παραστάσεις, ρε παιδί μου, να μπει σε μια διαδικασία και μετά. Ισχύει. Λίγο κάπως να ρουτινιάσει, να πεις να κάνουμε και τίποτα άλλο. Κανονικά δεν λένε ότι όταν ρουτινιάζεις μετά αρχίζει και βαριέσαι τον ήρωα που παίζει. Θα βρει τρόπο. Ναι, να τον ανέωσε. Εγώ τον αγαπώ τον ήρωά μου. Θα κάνουμε και μία συνέντευξη μετά. Εσείς θα την έχετε δει ήδη αυτή τη στιγμή που βλέπετε το vlog. Θα σας βάλω εδώ πέρα πάνω και το βίντεο να πάτε να τη δείτε αν την έχετε δει τη συνέντευξη άρα μας. Φιλάκια προς το παρόν. Bye. Γράφει κανείς ευτυχισμένος. Η ευτυχία είναι σπάνια και οφείλουμε να τη ζούμε. Το ειλικρινές τραγούδι, το αποκαλυπτικό, η λέξη αποκαλυπτικό είναι δάνειο από Χατζηδάκη, αφορμάζει από σκοτεινή πνευματική ύλη και φτάνει σε μορφή φωτός στον ακροατή. Αυτά εδώ τα τραγούδια έγραψαν την τελευταία διετία και το άλμπουμ Προσωρινά Αιώνη, όπως και τα προηγούμενα, αποτελεί μια χρονογραφία, μια πατημασιά στο άπειρο, για να μπορώ να παρατηρώ τη διαδρομή, την αλλαγή που μας προσφέρει το πέρασμά μας στον χρόνο. Ευχαριστώ τους Νόπα Σαράν. Είναι ο Άκης Γαβαλάς, ο Γιαννάκης ο Καβλάς και το λέω Άκη χαϊδευτικά. Ο Γιάννης έχει βγάζει δίσκους κάθε 2-3 μήνες, να ξέρετε. Ακολουθήστε τα στο YouTube να τους παρακολουθείτε. Ο Γιάννης ο Γρυπαίος παίζει μπάσο σε πολλές τηλεοπτικές σειρές στο Σασάου, να ξέρετε. Και ο Γαβαλάς τον ξέρετε, έτσι ήταν ο ντράμερ του στην υγειά μας. Και ο Θανάσης Μάντζαρης που είναι πάρα πολύ αρχοδόμενος σήμερα. Τα πλήκτρα. Σχεδόν μόνιμο μέλος της μπάντας είναι και η Ελένη Κατσούλη που θα ανέβει σε λίγο να μοιραστούμε. Γιατρούς του κόσμου με τους οποίους η σχέση μας είναι παλιά και ελπίζω να συνεχίσει και στα χρόνια. Άλλη μια βουτιά στον νόμο το πιθανό. Αγοράω, κάνω το πλάκα, με τα χάλια μου γελάω. Προσωρινά είμαστε όνειροι, να μη φοβηθώ ποτέ. Φίλοι, μόλις παρακολουθήσαμε την παρουσίαση δίσκου του ενός και μοναδικού Παντελή Κύρα Μαριού,
καλά δεν το λέω το όνομα. Πάντα φοβάμαι μην ξεχάσω κάποιο ρο, παιδιά. Δεν θα σας πω ψέματα. Υπέροχος, συγκλονιστικός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χάρηκα και πόσο εκστασιάστηκα και πόσο έκλαψα και λιγάκι σε ένα-δύο τραγουδάκια. Θα σας βάλω εδώ πλάνα και αεροπλάνα και θέλω λίγο ένα λεπτό να σας δείξω. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλή βραδιά, τι κάνετε. Για σας στηθείτε λίγο με όνομα τεπώνυμο. Ευαγγέλης Γκρέκο εδώ πέρα, ήρθα να δω τη μικρή, αλλά ήρθα και το Παντελή κυρίως. Δεν μας απασχολεί η μικρή, αλλά ήρθε και το Παντελή. Τώρα βρέθηκα εδώ. Κάνω ένα guest, πέρασμα. Παιδιά, έχουμε μιλήσει 750 φορές διαδικτυακά. Και μας ενώνει ο Bohem Radio. Το αγαπημένο Bohem. Αγαπάμε, στείλε φιλιά στον Bohem. Φιλιά στον Bohem. Ψάχνω και το μαλλί, βλέπεις. Και θέλω να πω ότι αυτό το άτομο εδώ, το υπέροχο, απλά με έβγαλε φωτογραφίες. Ίσχυση είναι να ξέρεις το τσέκα. Τι? Ίσχυση είναι να ξέρεις. Φοβόσου να μην βγάλεις κάποιο κάδρο έτσι λίγο. Όχι, φοβόμαι να μας κλείσει λίγο. Έχω ήδη οι φωτογραφίες μου έχουν κλείσει να ξέρεις. Πώς σου φάνηκε ο δίσκος? Τον αγαπώ. Έχεις αγαπημένο τραγούδι? Το έλα, κλαις, κάτσε γιατί. Το κλαις. Το πάλι κλαις. Το πάλι κλαις ή το μη κλαις. Πάλι κλαις λέγεται. Πάλι κλαις λέγεται, σε παρακαλώ. Ουσιαστικά είπε ότι το έγραψε με έμπνευση την κόρη του, νομίζω. Τη χαρά. Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν υπέροχα, ήταν υπέροχα. Ακολουθούμε Παντελή Κυραμαριό και πάμε μαζί του παντού. Φιλάκια προς το παρόν, θα τα πούμε αύριο. Πάω να κλείσω αυτό το vlog στο σπίτι μου επιτέλους να τελειώσει αυτή η μέρα με τις καλύτερες μουσικές. Και εντυπώσεις. Ναι, αυτό. Φιλάκια πολλά, γεια σας. Λατρεμένα μου πλάσματα, θα σας κλείσω αυτό το vlog με μια παράσταση που μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ και σας προτείνω να πάτε να τη δείτε με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Φυσικά μιλάω για το Οικόπεδα με Θέα στο θέατρο Άνεσης. Σας φιλώ, σας αγαπώ, σας στέλνω όλη μου θετική ενέργεια να κοιτάτε ψηλά και να ονειρεύεστε και θα τα πούμε σίγουρα σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά.